ανέπτυξε λόγω ηλικίας, να έχω και το σκονάκι μου, παιδιά. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας ευχαριστώ έναν με έναν και όλους μαζί για την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα μαζί μας, προκειμένου να ασχοληθούμε με ένα τόσο σοβαρό θέμα για τους ανάπηρους και για τις οικογένειές τους. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στη διαβίωση των αναπήρων και σε όσα έχει κάνει η ΕΣΔΕ μέχρι τώρα γι' αυτό. Η αξιοπρεπή, ανθρώπινη και χαρούμενη διαβίωση των αναπήρων είναι για μας πρωταρχικό μέλημα. Αποτελούσε και αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς και στόχους της εταιρείας, γιατί δίνει λύση στο τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν δεν θα μπορούμε ή δεν θα υπάρχουν. Η ΕΣΔΕ από πολύ νωρίς ενέταξε στις δράσεις της τη διαβίωση των αναπήρων με αποτέλεσμα σήμερα να εξυπηρετούμε σε τρεις στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης 24 άτομα, τα περισσότερα με μυητική στέρηση και βαριές κινητικές αναπηρίες, με προπλές αναπηρίες τα περισσότερα, και να εμπεριέχει στα σχέδιά της την ίδρυση νέου ΣΥΒ για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών. Ήδη για τέταρτη ΣΥΒ έχουμε βγάλει την άδεια ανέγερσης, αλλά μας σταμάτησε η κρίση. Καταφέραμε όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι χώρες του πολιτικού κινήματος των αναπήρων που λειτουργούν ΣΥΒ να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίας διαβίωσης με σχετικά χαμηλό κόστος. Ως εδώ φτάσαμε με πολύ αγώνα και ύστερα από υλοποίηση πολλαπλών δράσεων, κυρίως ενταγμένες σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία χειρίζεται μια ομάδα του φορέα μας, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους μας, την διευθύντριά μας, την κυρία Χριστίνα Αλβανού, την λογίστριά μας, την γραμματέα μας, την Τζαλαβούνια Κατερίνη, τον κοινωνικό μας λειτουργό, και όταν πρόκειται για προγράμματα ΣΥΝ, την προϊσταμένη των ΣΥΝ, κυρία Γιάννα Τσακίρη, και όταν πρόκειται για εκατάρτιση, τον προϊστάμενο της κατάρτισης, τον κύριο Παπαλαζάρου Στέφανο. Και από τη μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ομάδα είναι υποφαινόμενη. Λοιπόν, στην ΕΣΒΕ τα προγράμματα δεν γίνανε για τα προγράμματα, αλλά γίνανε, όπως είπε και η Πρόεδρος, για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες των αναπήρων. Γιατί συνήθως τα λεπτά από τα προγράμματα πάνε έτσι, έτσι, έτσι και στο κάτω που είναι ο ανάπηρος δεν είναι τίποτα. Πώς ξεκινήσαμε? Εντάξαμε στο δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης την ανέγερση αυτού εδώ του κτηρίου, μέσα στο οποίο βρίσκονται οι τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Των 8 ατόμων η καθεμιά. Το κτίριο κτίστηκε και εξοπλίστηκε με συγχρεωτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Σε οικόπεδο 4.500 θερμάτων, που μπόρεσε η οικογένεια της Προέδρου μας, της κυρίας Τηγανού, στην οποία όλοι εμείς οι γονείς προστάμε γνωμοσύνη για τα όσα έχει προσφέρει ως τώρα, γιατί είναι το ιδρυτικό μέλος, από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας Παστικών. Δηλαδή, εδώ και 40 χρόνια δουλεύει εδώ μέσα και δεν εξυπηρετείται και το παιδί της. Γιατί όλων των άλλων εξυπηρετούνται τα παιδιά μας εδώ. Με την εταιρεία που διαθέτουμε, σαν γονείς, πρώτα κτίσαμε. Μετά, με την εταιρεία που διαθέταμε σαν γονείς αναπήρων, αλλά και από τη λειτουργία του φιλοξενείου, από τις καταστηνώσεις, και καθότι πρέπει να είμαστε επιστοποιημένοι και σαν κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, και σαν εξειδικευμένο κέντρο για ανάπηρους, στα πλαίσια του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης,
εκπαιδεύσαμε αναπήρους στην υποστηριζόμενη διαβίωση. Δηλαδή μάθαμε στα παιδιά μας τι πρέπει να κάνουν για να ζουν στις στέγες. Εκπαιδεύσαμε ανέργους για να φτιάξουμε φροντιστές, τότε δεν υπήρχαν πολλοί φροντιστές τον αμέα, στην υποστηριζόμενη. Εκπαιδεύσαμε ανέργους, επαγγελματίες πρόνοιας, εργαζόμενους στην πρόνοια, ακόμη και στελέχη αυτής στη διαβίωση των αναπήρων. Δηλαδή, με ένα λόγο ήταν τιμή για μας, τους γονείς, να δείξουμε πώς θέλουμε να ζουν τα παιδιά μας. Και στους ανέργους που θα εμπλεκόντουσαν με την πρόνοια και σε όσους δούλευαν μέσα στην πρόνοια. Έχοντας έτσι τη δομή, τον εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προχωρήσαμε στη λειτουργία του ΣΥΝ. Μια παρένθεση. Η ΣΥΝ και γενικά οι χώροι διαβίωση αναπήρων χρειάζονται προσωπικό ευαισθητοποιημένο και καλαπληρωμένο. Ευαισθητοποιημένο είναι το προσωπικό μας. Όσον αφορά το καλοπληρωμένο, θα θέλαμε να είναι περισσότερο καλοπληρωμένο. Λοιπόν, είπαμε, κάναμε τη δομή, βρήκαμε το προσωπικό, η λειτουργία, εκπαιδεύσαμε το προσωπικό, η ευκαιρία για τη λειτουργία μας δόθηκε με το τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο εξέλιξης, το οποίο συντάξαμε τη λειτουργία και των τριών ΣΥΝ για δύο χρόνια. Από 1/5 του 11ου του 2011 έως 34ου του 2013 για την Ερατό και την Καρυψό, και για τη Θεοδόρα από 1/2 του 2013 έως 34ου του 2014. Με την υλοποίηση του προγράμματος εξαρμοτοποιημένης παροχής υπηρεσιών πρόνοιας στην ΕΣΒΕ, στο πλαίσιο του τέταρτου ΕΣΠΑ και αυτό, στηρίχθηκε και η λειτουργία του ΣΥΡ, δηλαδή σαν μια παράταση για ένα ακόμη χρόνο των ΣΥΡ. Τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν σήμερα την κύρια εφαρμογή εσόδων της ΕΣΒΕ. Όλα τα προγράμματα που υλοποίησε η ΕΣΒΕ αξιοποιήθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο. Καλό στον Δήμαρχο. Το σταματάω γιατί αξίζει στον κόπο. Λοιπόν. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι από τους πρώτους, μην πω και από τους λίγους, από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκε μαζί μας. Ασχολήθηκε με την αναπηρία. Λοιπόν. Όλα τα προγράμματα που υλοποίησε η ΕΣΒΕ είχαν συνέργεια και συμπληρωματικότητα. Π.χ. ανέγερση, εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, των παιδιών μας που θα ζήσουν εκεί, εκπαίδευση των εργαζομένων, λειτουργία μετά. Υλοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη αρχές που πρέπει να διέχουν τα προγράμματα. Την αρχή της λειτουργικότητας, της συμμετοχής, της ισότητας κλπ. Τη λειτουργία των σίδερατό και καρυψό, παρά το ότι από 1/5 του 2, καλωσόρισε και το κλικής, από 1/5 του 2014 δεν είχαμε καμιά χρηματοδότηση, η ΕΣΒΕ με κάποια αποθέματα που είχε και με τη βοήθεια των γονιών, των αναπήρων που εξυπηρετούνται σε αυτές, τη στήριξε ως τώρα. Οι υπηρεσίες, είπαμε, που παρέχονται στη ΣΥΔ είναι υψηλής ποιότητας. Και αυτό οφείλεται αφενός στις δομές που διαθέτουμε, αλλά αφετέρου στους υπαλλήλους μας που στελεχώνουν αυτές. Είπαμε ότι είναι άνθρωποι όλοι ευαισθητοποιημένοι και τους έχουμε διαλέξει από τους καλούς καλύτερους. Και δεν, όπως είπε και η πρόεδρος, δεν παίζουν ούτε συγγενικά κριτήρια, ούτε φιλικά, ούτε πολιτικά, ούτε τίποτα. Τους περισσότερους δεν τους ξέραμε. Οι ένικοι των ΣΥΝ νιώθουν τους στέγη καλύτερα το σπίτι τους. Δεν επιβάλλουμε αυθαίρετα όρους διαβίωσης. Λαμβάνουμε υπόψη μας τα ενδιαφέροντα του κάθε ανάδειου. Απολαμβάνουν όλοι τις παροχές της ανοιχτής περίθαλψης.
και επαγγελματικής κατάρτισης του, του φορέα μας. Δεν κοιτάζουν 24 ώρες το 24ωρο τα μπάνια. Το πρωί τα παιδιά θα πληθούν, θα στολιστούν, το νυχάκι, το λούσιμο θα πάνε στα ημερήσια. Θα κάνουν την εξοδό τους, το απόγευμα έχουν εξόδους. Ο κάθε ο ένοικος, όπως και στο σπίτι του, μπορεί να δέχεται όποιον θέλει και όποτε θέλει. Πιστεύουμε ότι η πόρτα σε τέτοιους χώρους πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτή. Έκλεισες, για να γίνεται ο κοινωνικός έλεγχος, έκλεισες πόρτα, έχασες το παιχνίδι. Σε περισσότερα και για τη ζωή των ΣΥΝ θα αναφερθεί η προϊσταμένη των ΣΥΝ Γιάννα Τσαχύρη, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην αναπηρία και ψυχολόγο μου στην Μικέλη. Εδώ δεν θέλω να παραλείψω την προσφορά της υπευθύνου των ΣΥΝ από μεριάς Διοικητικού Συμβουλίου, της Στέλλας Φουστανίδου, η οποία λόγω της εμπειρίας που είχε της επαγγελματικής της εταιρείας συμβάλλει πάρα πολύ στην έμπληρη δημιουργία των ΣΥΝ. Εμείς δίπλα από κάθε δουλειά έχουμε τους εργαζόμενους, έχουμε και έναν υπεύθυνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι για τα μάτια, δουλεύει πιο πολύ από τους εργαζόμενους όταν αναλάβει ένα πόστο. Λοιπόν, είμαστε περήφανοι και η πρόεδρός μας είναι παντός επιστωτούρια. Για τα ιατρικά μας είναι γιατρός, για τα κτίρια μας έχουμε άλλη που είναι τεχνικός, για τα λογιστικά μας βοηθό λογιστού και εγώ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι για αυτή μας τη δράση. Νιώθουμε ότι καλοπαντρέψαμε και αποκαταστήσαμε 24 παιδιά μας. Την ημέρα που είχαμε εγγένεια εδώ, 3-3 τα ανέβαιναν τα σκαλοπάτια. Και όταν πήγαινα τις προσκλήσεις για τα εγγένεια, ήταν λες και καλούσα στον γάμο του παιδιού μου τους ανθρώπους. Έτσι ένιωθα. Θέσαμε ψηλά τον πύχη διαβίωσης των αναπηρών παιδιών μας. Και εμείς και όσοι φορείς του γονεϊκού κινήματος λειτουργούν ΣΥΝ, με αποτέλεσμα οι καλές πρακτικές μας να αποτελούν πρότυπο διαβίωσης των αναπήρων, τις οποίες μπορούν να ηθοποιήσουν κι άλλοι φορείς, αλλά κυρίως οι κρατικές δομές. Τα ακούει ο Άγιος Παντελήμωνας. Να φέρεις μια βόλτα προς τα δω, παιδί μου, και να πας... Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας. Ναι. Έχει πρότυπο. Γιατί κάποτε κάναμε προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων στην Πρόνοια και με λέγανε τι θα πούμε, κυρία Σεταγίδου, τι θα πούμε, δεν έχουμε θεωρία εδώ πέρα και τέτοια, τίποτα να πείτε. Να φέρετε αυτούς που δουλεύουν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και έχουν 3 μέτρα τα κάγκελα. Να δουν πού κοιμούνται τα παιδιά μας. Μόνο τα κάγκελα να καταργήσουν. Λέω, τελείωσε η δουλειά. Και πέτυχε το πρόγραμμα. Το μεγάλο πρόβλημα για μας σήμερα είναι η οικονομική κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας. Και δυστυχώς βρίσκεται και πρών των πυλών της εταιρείας Παστικών. Η επιχορήγηση από την περιφέρεια μειώθηκε κατά 75%. Η κοινή υπουργική απόφαση περί καταβολής νοσηλείου τροφείου για τη ΣΥΔ που έχει δημοσιευθεί από 31 του 2014 και προβλέπει ότι τα νοσήλια για τους ασφαλισμένους και για μας δεν είναι λίγα λεφτά, είναι 70 ευρώ την ημέρα. Αν τα πάρουμε αυτά δεν θέλουμε τίποτα. Με ένα καλό, με μια καλή διαχείριση τα έχουμε τα παιδιά μας στην Τζιλόνια. Λοιπόν, πληρώνονται από το ΜΕΟΠΗ για τους ασφαλισμένους και για τους ανασφάλιστους από την Πρόνοια. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Όλοι γνωρίζουμε τα οικονομικά προβλήματα του ΕΟΠΗ και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει. Η μόνη λύση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι η ένταξη της λειτουργίας των ΣΥΝ στο 5ο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, ΣΕΣ 2014-2020. Μέχρι να ορθοποδήσει η πατρίδα μας και να αναλάβει την υποχρέωση, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας η Πρόνοια, δεν είναι αλληλέγγυα η πολιτεία, είναι υποχρεωμένη να ασκήσει την κοινωνική πολιτική. Και πολιτεία που δεν ασκεί κοινωνική πολιτική δεν είναι πολιτεία. Την υποχρέωση της αξιοπρεπής και ανθρώπινης διαβίωσης των αναπήρων.
Και επειδή όπως λέει και η λαϊκή ρίση τα παράπονα στο Δήμαρχο, ακούτε τη Ρεβαλιονίδη, μαζέψαμε κι εμείς όλους τους δημάρχους εδώ πέρα σήμερα, να δούμε τι θα κάνουμε. Και πρώτο και καλύτερο, το Δήμαρχο Νεάπολης Ιππιών, το Σίμω Δανιλίδη, καθότι τυχαίνει, εκτός από Δήμαρχος, να είναι και στην Κέρκη λέγεται ακόμα. Και την Κέρκη λέγεται τώρα. Και την οποία επιτροπή Δήμων, έτσι. Και μάλιστα να συνομιλεί και με την κυβέρνηση για θέματα πρόνοιας. Αφενός να μας ακούσει και αφετέρου να τον ευχαριστήσουμε για τα όσα έχει κάνει για μας. Γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, είναι αν όχι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, από τους λίγους Δήμους που ασχολήθηκε με εμάς τους ανάπηρους και έδωσε τα φώτα του και σε άλλους Δήμους. Και δεν μας έχει αφήσει. Τώρα κάνατε και εσύ, κύριε Δήμαρχε. Κάνατε και εσύ, γενιάσατε στέγη, έτσι. Νομίζω είστε από τους πρώτους που έχετε γενιάσει στέγη για ανάπηρους. Κυρία Ζαφυροπούλου, εκπρόσωπος της ΕΣΑΕ και της ΛΟΜΕΑ, ένα βραβείο έχετε δώσει αυτόν τον άνθρωπο, έχουμε δώσει. Μα έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Λέω, ας τη συνεργασία. Τουλάχιστον δεν θα πάει χαμένος αυτόν. Λοιπόν, γιατί, ναι, θα τον βραβεύσουμε μια δόση, έτσι. Αυτούς και όσους άλλους Δήμους μας έχουν συμπαρασταθεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα γίνει να δείτε να μας απαλλάξετε τα δημοτικά τέλη. Εάν υπάρχει νομικό κόλλημα, φροντίστε να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι κάνουν τους θεσμούς. Αλλάξτε τον νόμο. Όμως δεν βοηθάτε, δεν λέω για εσάς, όμως δεν βοηθάτε, όμως δεν σας πληρώνουμε. Πώς θα γίνει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο πάλι, γιατί όποτε χρειάστηκε λόγω της ευγνωσίας του στα ευρωπαϊκά προγράμματα, ήταν πάντα δίπλα. Την άλλη φορά κατέβασε πρόγραμμα σαν εταίρος μόνο και μόνο για μας. Δεν εγκρίθηκε, δεν έχει σχέση. Γιατί θέλαμε κρατικό φορέα σαν εταίρος. Και μόλις το είπαμε, γιατί πρέπει, που λέει και ο γιος μου, να μην μιλάμε μόνο για τον Δήμαρχο, αλλά και για τους υπαλλήλους που κάνουν τη δουλειά από πίσω. Ο Γιάννης, πώς τον έλεγε, Πολυχρονιάδης, η κυρία Βασάρα, είναι τσακάλια. Αυτά βάζουν τη δουλειά. Ο Δήμος Καλαμαριάς και αυτός δεν είναι εδώ πέρα για να τα δω, μας συμπαραστέκεται κι αυτός. Από το Δήμο Πηλέας ήρθε κανένας. Αυτός πρέπει να ανασκουμποθεί να κάνει κάτι για μας, δεν ξέρω, είναι πλούσιος Δήμος με πλούσιους δημότες ή φτωχός Δήμος με πλούσιους δημότες, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνει. Σε αυτόν ανήκουμε εμείς. Ναι, χωροταξικά ανήκουμε στο Δήμο Πηλέας. Χωτιάτη και από ό,τι μαθαίνω έβριστε του πειμένος είναι ο Δήμαρχος, κάτι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνει και δεν το ξέρω. Και μέσα σε αυτή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αν μπορούσατε κι εσείς για ένα μέρος, ας πούμε, των παιδιών που εξωτερικούμε, το να καλύψετε ένα μέρος των εξόδων για το 2016. Μετά θα πάρουμε μπρος. Πιστεύω ότι να αρχίσουν να πληρώνονται τα νοσήλια και για τα παιδιά που εξυπηρετούμε στη ΣΥΡ. Για τους δημότες. Ναι, ένα κομμάτι των δημοτών σας, ένα κομμάτι, αν μπορούσατε. Εγώ πιστεύω ότι εσείς θα το κάνετε. Ναι, ο άλλος ο κύριος ο Δήμος θα το κάνει. Και ο Μπουτάρης και αυτό, όλοι θα βάλετε ένα χεράκι για να μην κλείσουν. Για να μην κλείσουν οι στέγες που είναι πρότυπο διαβίωσης των αναπήρων. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.